την αρμοδιότητα του, θέλω να πω και να θέλει να παρέμβει, δεν μπορεί να παρέμβει. Και πρέπει να αποφασίσουμε και κάτι ακόμα. Μια και απευθυνθήκατε σε μένα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Η δικαιοσύνη κάνει ακόμα και να θέλατε, λέω, δεν θα μπορούσατε. Και πρέπει να αποφασίσουμε και τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα, έτσι, και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, κινούνται δικαστές. Λέμε για κάτω δικαστών. Δεν κινούνται δικαστές. Μιλάμε για συγκάλυψη, άρα τα έχουν πιάσει, άρα η κυβέρνηση. Άρα ο κ. Μιχελάκης που είναι κουμπάρος του τάδε, το έχει κλείψει, το έχει καλύψει. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, έτσι. Και εμείς. Η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της και όχι μόνο στο επίπεδο το νομικό. Έχουν αρχίσει και επιστρέφονται και λεφτά πίσω. Μένουν ιστορίες που πια δεν μπαίνουν στο σιρτάρι, έχουν αποτελέσματα. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο ότι η τιμωρία που επιβάλλεται, αλλά επιστρέφουν και λεφτά στο ταμείο. Υπάρχει αυτό, κύριε Μιχελάκη, που ακούγεται και τώρα, ότι αν τα επιστρέψει, μπορεί να το σώσει, να το πω έτσι παραφρασμένο. Αυτό είναι θέμα τη δικαιοσύνη. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή κάποιο που έκλεψε. Εγώ νομίζω ότι κανεί πρέπει να τιμωρηθεί και, αν αυτά τα χρήματα, μπορούν να βρεθούν και να επιστραφούν, πρέπει να βρεθούν και να επιστραφούν. Είναι σωστό αυτό όμω. Δηλαδή, εγώ έχω κλέψει. Όχι, προσέξτε. Και να γλιτώσω τι όποιε συνέπειε. Δηλαδή, εγώ έχω κλέψει, με πιάσατε. Και ξαφνικά, άμα τα επιστρέψουμε, εντάξει. Κύριε Σαρδάκο, δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι δουλειά τη δικαιοσύνη. Δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Ξέρω πάντως ότι στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και οι υποθέσεις οδηγούνται και ξεκαθαρίζονται τα θέματα και οι χρήματα επιστρέφουν. Ναι. Όπως με τον κύριο Κάντα, νομίζω γίνεται αυτό. Ναι, νομίζω ήταν 7 ή 10 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί. Ναι, τα τελευταία 800.000 τα επέστρεψε την Παρασκευή. Να μπήκαν στο δεύτερο. Νομίζω ότι συνολικά έχουν βγει κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια. Θα έπρεπε, για να δεχτούμε ότι υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα και μια δικαιοσύνη, θα έπρεπε να προχωρήσει πολύ πιο πολύ σε βάθος η έρευνα και να αποκαλυφθούν πολύ πιο πολλά πράγματα που, όπως ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος, κύριε Υπουργέ μου, τόσα χρόνια υπάρχουν. Και εκπρόσωπος. Θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς το πολιτικό σύστημα τρομάζει κιόλας μερικές φορές, διότι σηκώνοντας πέτρες από κάτω, οι σκορπιοί είναι πολλοί. Σας φοβίζει. Είδατε όμως τι είπατε. Αυτό είναι το θέμα. Είδατε όμως τι είπατε. Τώρα εγώ θα κάνω επίκληση αυτών που είπατε πριν από λίγο. Και τα λέω, συνεχίζω να τα λέω. Ναι, ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει, αποκαλύπτονται και έρχονται μπροστά. Τι τρομάζει το σύστημα από τη στιγμή που δεν μπορεί να. Όχι μόνο δεν μπορεί να παρέμβει, δεν θέλει να παρέμβει. Σας φοβίζει μια ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει με την πολίτευση. Δηλαδή βλέπουμε. Πράσινα στελέχη, γαλάζια στελέχη που ήταν επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Σας φοβίζει μια απόπειρα ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπολίτευση και να πούνε, ορίστε, ποιοι κυβερνούσαν τόσα χρόνια, οι απατεώνες κλπ. Και αυτό να συμπαρασύρει και όλους σας. Καταρχήν, για να δούμε λίγο την κουβέντα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αγγίξει μόνο τις περιπτώσεις. Πιστεύει κανείς ότι η κρίση η οποία βιώνει η χώρα είναι απλώς οικονομική? Δηλαδή, ότι υπήρχαν 10 κακοί υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι διαχειρίστηκαν απλώς κακώς, με λάθος τρόπο, τον κρατικό κορβανά, ή η κρίση είναι καταρχήν θεσμική? Δηλαδή, όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, όταν δεν λειτουργούν τα όργανα, αναπτύσσεται η διαφθορά. Και θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταρχήν να αντιμετωπίσουμε θεσμικά πράγματα και όχι απλώς να διαχειριστούμε μόνο δημοσιονομικά μια κατάσταση. Πρέπει να υπάρξουν τέτοιες θεσμικές παρεμβάσεις για να διασφαλίσουν στο μέλλον. Να μην ξαναγίνουν ποτέ. Από την άλλη, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ηθικά άλλο ζητήματα. Άλλο η πρόληψη, άλλο η θεραπεία. Εξακολουθούν να υπάρχουν ηθικά ζητήματα ακόμα και σήμερα. Πόσο να είναι εσείς νομιμοποιήστε ως πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση δηλαδή, να ζητάτε από τον άλλον να λιώνει πραγματικά και να φτύνει αίμα για να μεγαλώσει τα παιδιά του, την ίδια ώρα που όλα όσα αποκαλύπτονται, πέρα από το ότι δεν είναι παρονυχίδες αυτά μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει, δείχνουν ότι υπήρχαν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια επί χρόνια. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος που ανέλαβαν τις ηγεσίες των κομμάτων τους τώρα, πρόσφατα. Και προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε θέση να βάλουν το χέρι τους στη φωτιά και να πούνε, βρήκα το κόμμα μου, ο καθένας για το δικό του κόμμα, όλα εντάξει στο κόμμα μου, δεν υπήρχαν μαύρα λεφτά στα ταμεία του κόμματος, όλα ήταν δικαιολογημένα. Μόνο λεφτά δεν υπήρχαν στα ταμεία του κόμματος. έτσι όπως καταλήξανε. Δεν περάσανε. Είναι σε θέση να βάλουν το χέρι του στη φωτιά? Όχι, δεν είναι σε θέση. Να μετριάσουμε, να δούμε ποιες περιπτώσεις βρίσκονται αυτή στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, πρώτον, εξοπλιστικά. Μίζες εξοπλιστικά. Αν θέλετε, ένα μεγάλο πεδίο διαφθοράς. Δύο, υγεία. Τρία, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σας θυμίζω ότι έχουν πιάσει τους τομείς εκείνους που, αν θέλετε, υπήρξε η μεγαλύτερη, από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που υπάρχουν. Το μεγαλύτερο πάρτι. Τη μεγαλύτερη διαφθορά. Άρα λοιπόν, δεν είναι απλώς ότι πιάσαμε την περίπτωση του ανθρώπου που πέρασε με κόκκινο. Και λες, μα αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Πιάνεις δηλαδή τις περιπτώσεις που υπήρξε μεγάλο πάρτι, όπως είπατε κι εσείς.
Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή και εγώ αυτό που ακούστηκε. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Εγώ σε οτιδήποτε. Κουβεντιάζουμε κόσμο. Δηλαδή, κύριε Καμπουράκη, σε οτιδήποτε υπερβολή. Ναι. Στο οτιδήποτε υπερβολή είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε κόσμο. Α, του πιάσανε πάλι, φάγανε τόσα λεφτά από τα ταμιευτήρια. Τι ήταν αυτά τα δάνεια και τα λεφτά. Του πιάσανε όμω. Ποιο πιάσανε. Το Φιλιππίδη πιάσανε. Αφού και αυτό, μόνο Φιλιππίδη θα τρώγε. Και τον Κοντομινά, α πούμε, συλλάβε. Και τον Γρυβαία κυνηγάνε. Και τι είναι αυτά, δηλαδή, και τώρα αυτό είναι. Άρα του εκτελέσουν όλου. Δηλαδή, που να σου το πω, εγκυρίζει μια υπερβολή η οποία δεν ικανοποιεί τίποτα. Και πρόσεξε, να προσθέσουμε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα τύπο και μια οργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Και όλοι όσοι κατηγορούνται είναι όλοι ένοχοι. Ότι γίνονταν μέχρι τώρα ήταν όλα καλώ καμωμένα. Ή τώρα ξαφνικά όλα γινόντουσαν χάλια. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η οποία στο όταν φτάνουμε στα άκρα, δηλαδή από το ένα άκρο. Και ενώ κανένας δεν θα συμφωνούσε ότι είναι ωραίο να υπάρχει κράτος δικαστών, από την άλλη μεριά, εγώ προσωπικώς αισθάνομαι πιο ασφαλής να αποφασίζουν οι δικαστές τι θα γίνει και πώς θα γίνει παρά οι πολιτικοί. Επί του παρόντος, να αναλάβουν οι δικαστές τη δουλειά που έχουν θεσμικά, καθένας, να κάνουν την κάθαρση. Καθένας, άμα δούμε και γίνουν υπερβολές και υπάρχει κράτος δικαστών, τότε εδώ είμαστε. Ο καθένας έχει ένα θεσμικό ρόλο. Έτσι. Αυτός πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο που επιτάσσει το Σύνταγμα και και να μην τους παίρνει όλους η μπάλα. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι πήραν δάνεια ήταν ένοχοι. Και όχι, και δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν ήταν λαμόγια. Και όσοι κατηγορούνται ακόμα. Μπορεί να μην είναι ένοχοι. Δηλαδή, μην τους πάρει όλους η μπάλα. Έτσι. Ότι βλέπεις ένα όνομα που καλείται στον εισαγγελέα ή στον ακριτή είναι ένοχος. Δηλαδή, το πόρισμα δεν μπορεί να το βγάζεις. Μπορεί να είναι αθώος ο άνθρωπος. Υπάρχει μια λαγνία. Την κοινή γνώμη για τα μεγάλα ονόματα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα όνομα μεγάλο, ότι σου και καλά είσαι ένοχος. Ναι. Ακριβώς. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι είναι μεγάλος κίνδυνος η ανθρωποφαγία. Και μην ενοχοποιηθεί ξανά, είδαμε και πάθαμε. Η ανθρωποφαγία. Να μην ενοχοποιηθεί η επιχειρηματικότητα ξανά. Υπήρχε παλιά ο φόβος ότι επιχειρηματίας που δεν μπορώ, δεν τον βλέπω, δεν τον συναντώ. Όχι, κύριε 40 λεπτό, μέχρι πριν από λίγα χρόνια σε αυτόν τον τόπο ήταν ποινικό αδίκημα ένας επιχειρηματίας. Να πολύ. Αν θέλετε τώρα ακόμα και στη δομή. Και... Μα ναι, δεν πρέπει να ξαναγίνει. Εδώ πέρα, ακριβώς. Αυτό το έσπασε ο Σαμαράς, ο οποίος κάνει συναντήσεις, βλέπει κόσμο απ' έξω, από μέσα κλπ. Αλλά σας θυμίζω ότι υπήρχαν και πρωθυπουργοί και δική σας παράταξη που δεν τολμούσαν να συνταξιδέψουν με επιχειρηματίες. Και επίσης σας θυμίζω ότι πολλοί που έχουν μείνει στον δρόμο σήμερα και δεν έχουν δουλειά είναι γιατί πήραν διάφορα θαλασσοβάνια τα οποία τα φάγανε. Και στο τέλος οδήγησαν στον απέναντι. Η παρατήρηση που έκανα είναι ότι σε αυτόν τον τόπο μέχρι πριν από λίγα χρόνια το επιχειρήν ήταν ποινικό αδίκημα. Με νόμους, με που υπήρχαν και ακόμα συμφωνώ πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στο κομμάτι. Ναι, αλλά μην πώς γινόταν όμως να είναι το επιχειρήν ποινικό αδίκημα και ποτέ να μην έπιανε ο ποινικός νόμος στους επιχειρηματίες. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε τόσο εύκολα. Μα έχει δίκιο σε αυτό. Άλλο λέω ότι ναι, μεν ήταν το επιχειρήν ποινικό αδίκημα, αλλά ουδής είχε περάσει το κατώφλι του Κορυδαλού επί τόσα χρόνια. Ακούστε να δείτε. Στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Και αν θέλετε ακόμα, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διαχείριση της καθημερινότητας. Με τη Χρυσή Αυγή, Γιώργο, τι γίνεται? Χρυσή Αυγή, συνεχίζεται η ανάκριση. Αυτός ο Μπούγουρας ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟ. Ήταν στο συνδυασμό του Παχατουρίδη, στο Περιστέρι. Ναι. Αυτός ο Μπούκουρας φαίνεται ότι έχει διαφοροποιήσει την στάση του απέναντι σε σχέση με τους υπόλοιπους και δεν ξέρω αν Κούγιας, αυτό ο κύριος Κούγιας πριν από λίγο είπε σκληρή στον Παπαδάκη, στον Γιώργο Παπαδάκη νομίζω βγήκε ότι αν και βουλευτής λέει είχε δεν είχε πάει 2 με 3 φορές στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ναι. Δηλαδή, ήταν συνεργαζόμενος. Πώς να στο πω, τον είχε. Εντελώς, σαν να μην. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλοί. Γι' αυτό είπε ότι είναι και. Χτες έκανε δήλωση ο Κουγιάς και είπε ότι είναι πάρα πολύ σκληρή. Ναι. Η υπάρχουν πολλοί που σας καταλογίζουν την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτείτε όλο αυτό το κλίμα για να πάρετε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Εξετάζει τα στοιχεία και αποφασίζει. Και σας θυμίζω ότι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Επικοινωνιακά θα πω, υπήρχαν και εκπλήξεις στο παρελθόν. Που σημαίνει ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει πραγματικά με δίκαιο τρόπο την υπόθεση αυτή και με κριτήρια καθαρά νομικά. Δεν επηρεάζονται από την όποια πολιτική βούληση μπορεί να υπάρχει στην οποιαδήποτε πλευρά. Mm-hmm. Σας θυμίζω έτσι, θυμηθείτε πριν από λίγο καιρό, όταν κάποιοι είχαν
δεν κρίθηκαν προφυλακιστές. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί. Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα σας πω όμως κάτι άλλο για αυτό που είπατε για τον κόσμο. Δεν είναι θεμητό πολιτικά το να διεκδικήσεις ψηφοφόρους από άλλα κόμματα. Για το οποιοδήποτε κόμμα. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Από οπουδήποτε. Από οπουδήποτε. Ακούσαμε προηγουμένως ο κύριος Μπούκουρας. Ήταν Πασόκ, δηλώνει Πασόκ με το συνδυασμό του κύριου Παχαδούλη. Δεν ξέρω. Ακούστε. Μόνο εσύ δεν το έχει δηλώσει ακόμα. Ακούστε να σας πω. Ότι σου λέω, λοιπόν, όχι. Όχι, δεν μπορεί. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι από εκεί και πέρα πιστεύει κανείς ότι οι περισσότεροι από 400.000 που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή είναι όλοι νεοναζί και φασίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμωμένοι, οργισμένοι. Έτσι. Εν πωλής με το δίκιο τους. Έτσι, και το σύστημα το πολιτικό θα πρέπει αυτούς να τους ξαναφέρει, ναι, να τους ξαναφέρει εκεί που ανήκαν, έτσι, γιατί σας θυμίζω και σε μετρήσεις που έχουν γίνει φεύγει κόσμος μέχρι και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι μια μέτρηση, νομίζω ήταν της ΑΛΚΟ αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, για το λεκανοπέδιο που έφευγε ένα ποσοστό 7-8% από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε στη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι να πεις εδώ πέρα ότι το θέμα αφορά μόνο την κεντροδεξιά ή μόνο ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και είναι λάθος να το βλέπει κανείς έτσι. Δύο ερωτήσεις γρήγορες για να πάμε σε διάλειμμα, για να κάνουμε ένα δώρο στους συναδέλφους που να γράψουν άμεσα τα ρεπορτάζ του. Πρώτον, εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2014. Εθνικές εκλογές. Ακούστε να σας πω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το να γίνουν εθνικές εκλογές σε αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι τεράστιο λάθος. Αυτό όλοι το λένε. Αν θα γίνουν, λέμε τώρα. Δεν μπορώ να μαντέψω. Αλλά εγώ σας λέω, αυτό που εγώ λέω είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν, διότι βρίσκεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να σας ψυχολογήσουμε τώρα. Ναι, μα σας λέω. Ναι. Δεν είναι, θα είναι εγκληματικό να γίνουν. Δεύτερον, από πού θα εξαρτηθώ, από εσάς θα εξαρτηθεί. Επ' αυτού. Βρίσκω τον κύριο Υπουργό σε αντιστοιχεία με τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση με ξένους δημοσιογράφους και είπε ότι εγγυώμαι ότι ως την προεδρική εκλογή το 2015 θα έχουμε πολιτική σταθερότητα, δεν θα γίνουν εκλογές δηλαδή. Ο υπουργός είπε. Όχι, με ρωτήσατε. Ένα λεπτό. Με ρωτήσατε, ναι, εάν βλέπω και σας λέω ότι καταρχήν οι εξελίξεις κανείς δεν μπορεί να τις προβλέψει. Ναι, κανείς, ναι, δεν είναι με πολιτικό ή κληρονομικό χάρισμα. Του Σαμαράν θα γίνει εκλογές ή όχι. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει εκλογικό ατύχημα. Η κυβέρνηση, να σας πω κάτι, είναι μια δικοματική κυβέρνηση. Αν θέλετε, βλέπετε πως είναι η Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε. Κυρίως στο χώρο. Δεν σας βλέπω να έχετε την κατηγορηματικότητα του παρελθόντος. Όχι εσείς προσωπικά. Την κατηγορηματικότητα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι κατηγορηματικός. Και η δήλωση δικιά μου είναι. Σας λέω, είναι εγκληματικό. Τι άλλο να πω παραπέρα. Δεύτερον, αυτά που δημοσιεύτηκαν χθες στα blogs και στα sites, σκέφτεται η κυβέρνηση να θέσει εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή μετά από όλα αυτά? Γιατί δεν άφησε να πω. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σας λέω, καταρχήν το θέμα το χειρίζεται η δικαιοσύνη. Όχι άλλο, το πολιτικό κομμάτι λέμε. Το να τεθεί εκτός νόμου δεν είναι θέμα πολιτικό. Αν θέλετε, πολιτική βούληση μόνο, είναι καταρχήν νομικό. Είναι καταρχήν να καταλήξει η έρευνα η δικαστική που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να μείνει εντός νόμου. Εντός νόμου για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου σε όσα κατηγορείται. Μάλιστα. Ορίστε. Επιμένει ο κύριος Υπουργός σε διπλές εκλογές. Στις 14, στις, σε αυτό το τραπέζι το έχουμε 25, πει. Ναι. Σε αυτό το τραπέζι το έχουμε πει. Νομίζω ήταν δικιά σας ερώτηση πάλι την προηγούμενη φορά. Η ίδια απάντηση ισχύει. Άρα πάμε πρώτη Κυριακή πρώτων ευρωεκλογών σε δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. 18 του μηνός. 18 Μαΐου. Και τη δεύτερη. Η δεύτερη Κυριακή μαζί με τις ευρωεκλογές. Οριστικό. Κύκλος και ευρωεκλογές. Η δεύτερη Κυριακή μαζί με τις ευρωεκλογές. Κάποιο κόλπο μυρίζουμε ότι κάνετε εκεί, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Ο νόμος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το κόλπο. Ο νόμος. Δεν υπάρχει κανένα κόλπο. Ο νόμος, να σας πω κάτι. Ο νόμος Δραγκούση ορίζει μαζί. Μαζί. Δεν διευκρινίζει και δεν λέει. Γι' αυτό λέω ότι έχει κάτι κάνει. Κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια. Απλά πράγματα. Ναι, γιατί όμως δεν προτιμάτε. Θα σας απαντήσω. Εάν κάναμε αυτό, αν αποφασίζαμε το άλλο, πάλι θα με ρωτάγατε το γιατί δεν το κάνει το ανάποδο. Τεχνικά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 50-50. Έτοιμο, αν χρειαστεί να κάνει και τέτοιε εκλογέ. Ναι, αλλά είναι και 150 τεχνικά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να κάνει. Αν χρειαστεί
πάει ελπίδα που λέτε εσείς και λοιπά, ναι, να κάνετε διπλές εκλογές. Ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό, αλλά μιλάμε για μια περίπτωση που προσωπικά την απευθόμαστε. Άλλο, ναι, τεχνικά από εγώ. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης οι ευρωεκλογές θα γίνουν ταυτόχρονα την ίδια Κυριακή. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε. Στη Γαλλία νομίζω ότι είναι τρεις μέρες το κρατάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, Γιώργο Γιάννη, με τον Υπουργό παραμένουμε.